Σήμερα τα ναυτεργατικά σωματεία της ΠΕΜΕΝ, του Στέφεσον και των Μαγείρων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το ραντεβού τους στην ιστορία. Ιστορία αγώνων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών αταλάντευτα σε ταξική γραμμή ενάντια σε όποιον νεροκουβαλητή των εφοπλιστών και ιδιαίτερα σήμερα του συνδέσμου επιχειρήσεων επιβατηγού ναυτιλίας που θέλουν να ανοίξουν το δρόμο μέσα από τους ναυτεργάτες για να γίνουν συντριπτικά χτυπήματα σε ό,τι δικαιώματα ακόμα διατηρούμε, οργανώνοντας την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών με την είσοδο ναυτεργατών από ευρωπαϊκές χώρες που θα καλύπτονται μισθολογικά από τις χώρες που προέρχονται. Αυτό το έργο έχει ξαναπεχτεί και σε άλλες κατηγορίες πλοίων και έχει οδυνηρές συνέπειες στις μισθολογικές αποδοχές και γενικά στις εργασιακές συνθήκες στο σύνολο των αυτεργατών. Οργανώνουμε την αντίδρασή μας και τον αγώνα σε δύο πλευρές του ίδιου ζητήματος. Η μία πλευρά είναι η αναθεώρηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου που βρίσκεται στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου που στο άρθρο 162 αναφέρει ότι η σύμβαση ναυτολόγησης οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού ρυθμίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, τη γνωστή για μας MLC του 2006. Με την ψήφιση αυτού του άρθρου και σε περίπτωση μία ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σημαίνει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων της ITF, IBF, ILO και, και άλλες που καθορίζουν τα ελάχιστα με μισθούς πείνας με υποχρεωτική 48 ώρη εργασία τη βδομάδα, περικοπές σε επιδόματα άδειες, ασφαλιστικές φορές. Ουσιαστικά ξεθεμελιώνει όλο το συγκροτημένο εργασιακό καθεστώς που με τους αγώνες οι εργαζόμενοι έχουμε κατακτήσει. Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας με τις τάσεις της καλλιεργεί εφησυχασμό και δίνει χρόνο σε εφοπλιστές και κυβέρνηση. Η λογική του κοινωνικού διαλόγου που και βλέπουμε εχθρική στα συμφέροντα των αυτεργατών προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες ρίχνοντας τον αυτεργάτη στο καναβάτσο. Η δεύτερη πλευρά είναι η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσει που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Και αυτό το καλοκαίρι με μεγαλύτερη ακόμα ένταση μέσα στον οργασμό των κερδών της τουριστικής περίοδου ήθελαν να ρεφάρουνε από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πού οδήγησαν την κατάσταση με πιέσεις, εργοδοτική τρομοκρατία και το Υπουργείο να τους κάνει πλάτες. Σε εξαντλητικά δρομολόγια για τα πληρώματα, υπερεργασία, απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτα επιδόματα, σακατεμένους, νεκρούς από σωματική και ψυχική εξόντωση, συνολικά εργασιακές συνθήκες που εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν τους κάλαμε τη χάρη βρήκαν οργανωμένη αντίδραση από τους ναυτεργάτες με τα σωματεία τους. Δεν τους αφήσαμε σε χλωρό κλαρί. Κάπου, κάπου δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε, αλλά πάρα πολλοί συνάδελφοι βρήκαν τη δύναμη να σηκώσουν το ανάστημά τους. Με αποκορύφωμα τον ανυποχώρητο αγώνα στο πλοίο κίδων του πληρώματος που σύσσωμα απέτησε και κέρδισε τα δεδουλευμένα του. Αυτή η προσπάθεια είναι ένας διαρκής αγώνας που υπερασπίζεται όποιο, δυνα... όποιο δικαίωμα υπάρχει, μικρό, μεγάλο και δεν μπαζαρεύεται. Αυτός ο αγώνας καλλιεργεί την ταξική εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και το μίσος των εκμεταλλευτή μας. Αυτός ο αγώνας θα επιβάλλει και στους εφοπλιστές να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα τους αναγκάσει να πληρώσουν ό,τι ο ναυτεργάτης διεκδικεί. Και αυτός ο αγώνας που θα προστατεύσει τα δικαιώματά μας, από την, από την, προσπάθεια της Άττικα, των Μινεοϊκών Γραμμών, της Σιτζέτ, της υπόλοιπης εφοπλιστικής μαρίδα στην Ακτοπλοεία, στις κοινοπραξίε των Πορθμίων, των Ενώσεων των Ρημουλκών και του συνόλου του εφοπλιστικού κεφαλαίου να μας πληρώνουν όσο και όποτε θέλουν, να μας απολύουν όποτε θέλουν. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Σήμερα, με αυτήν την 24ωρη παμπυραϊκή απεργία προειδοποιούμε τους εφοπλιστές στην κυβέρνηση και τους νεροκουβαλητές τους. Πάρτε πίσω την αναθεώρηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου. Τώρα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με αυξήσεις που θα καλύπτουν τον πληθωρισμό. Η σημερινή μέρα είναι ο πρώτος σταθμός και θα κλιμακώσουμε. Η σημερινή μέρα έχει και μια σημαντική προσφορά ότι η πειραϊκή ακτογραμμή στέλνει έναν αγωνιστικό μήνυμα αγωνιστικού ξεσηκωμού, οργανώνοντας και την πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Η δύναμη βρίσκεται στον αταλάντευτο ταξικό αγώνα για μια ζωή που μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να μετράμε το δίευρο, χωρίς την αγωνία αν μπορούμε να ζεσταθούμε, για μια ζωή που τα παιδιά μας θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στον παιδικό σταθμό, να αρρωσταίνουμε και να μπορούμε να γίνουμε καλά. Αυτή τη δύναμη την έχουμε εμείς και σήμερα τους δίνουμε ακόμα μια φορά μια μικρή γεύση. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Καλούς αγώνες.